Την ώρα που η κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη, παρακολουθώντας την υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι σε βάρος της νεαρής Ιωάννας που αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες, ένα νέο περιστατικό σε βάρος μιας 18χρονης στην Κίσαμο έρχεται να προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Βεβαίως με σοκάρει. Φοβόμαστε για τα παιδιά μας. Ναι, φοβόμαστε, βέβαια. Αυτή τη φορά δράστης είναι ένας 56χρονος και για καλή τύχη της νεαρής, η ουσία με την οποία της επιτέθηκε δεν της προκάλεσε μη αναστρέψιμες βλάβες. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης. Η 18χρονη περπατούσε στην περιοχή Μαύρος Μόλος, επιστρέφοντας στο σπίτι της που βρίσκεται στην πλατεία του Καστελίου. Ξαφνικά την πλησίασε ο 56χρονος και την ψέκασε στα μάτια με ένα αρωματικό σπρέι. Πάντα υπήρχαν τέτοια, αλλά τώρα έτσι στα καλά καθούμενα. Εντάξει. Παπαπαπαπαπα. Τρελαίνομαι. Θεέ μου, πού θα προφυλαχτεί κανείς? Και όλοι έχουν προβλήματα μυαλού. Αυτό πώς το ήξερε να το πάρει και το πέταξε, ε? Η κοπέλα που έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Κάτοικοι της περιοχής την μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων για ειδική οφθαλμολογική θεραπεία. Σας προβληματίζει αυτό? Βέβαια και με προβληματίζει. Δεν ξέρουμε αν την ήξερε ή... Ανεξάρτητο από αυτό, είναι κακό πράγμα. Δεν έχω εμπιστοσύνη και που είμαι μεγάλη γυναίκα να κυκλοφορήσω το βράδυ να βγω μία βόλτα στο σπίτι μου. Που υποτίθεται ότι εδώ είναι μια ήσυχη περιοχή. Πάρα πολύ. Και μάλιστα χθες το βράδυ έκανα βόλτα από το Μαύρο Μόλος μέχρι Πλάκο. Ο άντρας μου ήταν στην πάνω μεριά, δεν μπορούσε να με ακολουθήσει. Και λέω, σκέψε να το πετούσε και εμένα εδώ. Που δεν το ήξερα, δεν θα πήγαινα. Η 18χρονη κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου την επίθεση που δέχτηκε από άγνωστο σε εκείνη άντρα, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του, και μέσα σε λίγες ώρες ο δράστης συνελήφθη, κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Με εντολή εισαγγελέα, οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Θεέ μου, αυτοί που τους έχουν, να τους προσέχουν αν δεν είναι καλά. Με φόντο την υπόθεση της 37χρονης Ιωάννας Παλιοσπύρου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και την έναρξη της δίκης στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, η είδηση του περιστατικού στην Κίσαμο κυριαρχεί στην εσωτερική επικαιρότητα.